ρωτήσω το εξής. Εδώ υπάρχει ένα ποσό σεβαστό, το οποίο είναι μια μεταφορά από την περιφέρεια στο Δήμο. Έτσι. Το οποίο έχει έρθει μέσα στην τράπεζα. Το ποσό έχουν πει ότι είναι 1 εκατομμύριο, εν πάση περιπτώσει, όποιον γεννάνε το ποσό. Αυτή τη στιγμή ζητάνε έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά το θέμα να πει ο Δήμαρχος για τον Αντιδήμαρχο διαχειριστές του λογαριασμού. Υπόλοιποι. Αυτό, δηλαδή, με την απλή λογική δικιά μου, δεν ξέρω αν μπορείτε να το βοηθήσετε εσείς, γιατί πρέπει, έχουμε κάνει κάποιο προγραμματισμό, θα γίνει κάποια κίνηση λογαριασμού, θα κάνουμε κάποιο έργο. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής, από τη στιγμή που δεν υπάρχει, εκτός κι αν υπάρχει, δεν το ξέρω εγώ, υπάρχει μία απόφαση, υπάρχει κάποια μελέτη που θα αρχίσει να ελοπληρεί τι και θα αρχίσει να γίνει, να κινεί το λογαριασμό. Δηλαδή, δεν διασφαλίζονται να είναι στο Δήμο, στο Δήμο Βόρειας Κοινοβίας, γιατί πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Γκάβος. Αυτό να μου ρωτήσετε. Επειδή υπόλογος, ξέρουμε το πρόσωπο, είναι το φυσικό πρόσωπο που εκτελώντας τις αποφάσεις του Συνολικού Οργάνου του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιεί τις συναλλαγές με τη δική του υπογραφή. Για να υπάρξει αυτό το άτομο, πρέπει το Συνολικό Οργάνου να τον ορίσει. Δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτικός προεδρικός όμως και ότι θα γίνονται κινήσεις στον χρόνο του Δημοτικού Συμβουλίου, παίρνουν ένα από τους πέστρες. Αυτό μου λέμε να έρθουν, αυτό συμβαίνει. Δεν έχει καμία αντίθεση. Λοιπόν, δεν ορίζει υπόλογο όταν θέλει να κάνει κινήσει αλλογισμό, μα και ο ανακοπισμό του αυτόματο είναι και αυτό μια κίνηση. Τον υπόλογο τον ορίζει, τον ορίζουμε τώρα, γιατί όπω είπα στην εισήγησή μου, τώρα μα έστειλε το χαρτί η ΑΛΦΑΚ, λέει ότι εκτό από την απόφαση που λάβαμε, έπρεπε να προσθέσουμε ότι πρέπει να ορίσουμε τον υπόλογο για την κίνηση αυτή του λογισμού. Είναι άλλη απόφαση τη τράπεζα. Είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό. Μια και κάναμε και λίγο συζήτηση για το τι πρόκειται να γίνει, ήθελα να πω στο Δημάρχο του Ευρώπη, πριν νομίζω 2 χρόνια, 1,5 χρόνια, είχαμε συλλογιστεί μια επιτροπή σχετικά με το να συνεδριάσουμε να δούμε τι πρώτη θέμα να κάνουμε. Είχαμε και μια επιτροπή που ανέβηκε η συνέντευξη, είχαμε να ακούσει διάφορε προτάσει. Αυτό υπάρχει κάποιο σχεδιασμό να γίνει κάτι, γιατί δεν αρκεί μόνο να έρθει τα χρήματα στον λογαριασμό, πρέπει να έχουμε το επόμενο βήμα. Και αυτό θεωρώ ότι είναι, έχει μεγαλύτερη αξία από το να απλά να έρθει τα χρήματα σαν λογαριασμό. Με Γιώργο, αφού καταφέρουμε να γράψουμε την απολογία μας στον αρκετή για τις αλληλεγγύες που έχει γράψει, θα χρησιμοποιούμε τη διοίκηση. Θα σου πει ο πρόεδρος. Πρόεδρος, τα χρήματα είναι ήδη στον λογαριασμό. Και περιμένουμε τον δικηγόρο να μας απαντήσει τι κινήσεις θα κάνουμε. Είμαστε πολύ κοντά, θα σας ενημερώσουμε. Απλά επειδή αυτό το είχαμε συζητήσει στην Γενική Συνέλευση πριν μου δηλαδή του μήνου, και τώρα στον πρόεδρο. Καταρχά, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο στον αναφορά του Δημάρχου, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Δημάρχο, ότι πρακτικέ τέτοιε. Καταρχά, ξέρει μα σίγουρα την ανώμη που έχουν πάρει για τα κεντρία του. Πρακτικέ τέτοιε, όπω είπε ο Δημάρχο του Πουλεχόπου, είναι μακριά και σε άλλες εποχές και σίγουρα πρέπει όλοι να ξαναδικάσουμε άσχετα εναντίον ποιον ή ποιον στελέχων. Από εκεί πέρα εννοεί να συμφωνήσουμε όσο ήταν το βέβαιο να έχει γίνει. Τι μου κάνει τη λογαριασμό του Πανεπιστημίου, όπως θα έκανε και πολύ. Το συμφωνούμε. Κύριε Γεωργά, παρακαλώ να μην κάνετε τι σκέψει σα. Συμφωνούμε. 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 Συμφωνούμε.